νέο υπερσύγχρονο ραντάρ διαμάντι για τον στόλο αντιτορπιλικών των ΗΠΑ. Πήραν στα σοβαρά τις απειλές Μόσχα και Πεκίνου. Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό λοιπόν παρήγγειλε 10 αντιτορπιλικά τύπου Arleigh Burke DDG 51 Fly 3 για να ενισχύσει τις ναυτικές επιθετικές δυνατότητές του, αφού οι νέες εκδόσεις διαθέτουν βελτιωμένα όπλα, καλύτερα υπολογιστικά συστήματα, ενισχυμένα συστήματα αισθητήρων και μεγαλύτερη συνολική εμβέλεια κρούσης. Είναι άρα το καλύτερο πολεμικό πλοίο που διαθέτει σήμερα το Αμερικανικό Ναυτικό. Μετά από την ανάπτυξη πολλών ετών, τα αντιτορπιλικά Arleigh Burke Fly 3 λοιπόν του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν πως ο στόλος των ΗΠΑ θα παραμείνει μπροστά από τον ανταγωνισμό, ειδικά εναντί της Κίνας. Το Πεκίνο συνεχίζει να χτίζει πολύ γρήγορα έναν στόλο υπερσύγχρονων αντιτορπιλικών μειωμένης παρατηρησιμότητας, δηλαδή σχεδόν stealth, τύπου Type 055. Οι Αμερικανοί από την άλλη ετοιμάζουν τα μελλοντικά αντιτορπιλικά επόμενης γενιάς DDG-X, ωστόσο μέχρι να υιοθετηθούν αυτά δεν μπορούσαν να αφήσουν τον στόλο τους απροστάτευτο και μη εξυγχρονισμένο. Γι' αυτό ανέπτυξαν τα αναβαθμισμένα σκάφη Fly 3 της κλάσης Arleigh Burke, τα οποία αναμένεται να πλέουν για πολλές μελλοντικές δεκαετίες δεδομένων των προηγμένων όπλων και τεχνολογιών που διαθέτουν. Στην πραγματικότητα, ακόμη και τα επόμενης γενιάς DDG-X θα έχουν όπλα και συστήματα, όπως ραντάρ, βασιζόμενα σε αυτά των τωρινών Fly 3. Αυτό σημαίνει πως οι Αμερικανοί έδωσαν πράγματι σημασία στις αναβαθμίσεις των αντιτορπιλικών τους. Ο πυρήνας της αναβάθμισης Arleigh Burke Fly 3 είναι η προσήκη του συστήματος AN-SPY 6 Air and Missile Defense Radar, ενός πανίσχυρου ραντάρ αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας. Λέγεται από τους Αμερικανούς πως το εν λόγω σύστημα είναι 30 φορές πιο ευαίσθητο από τον προκάτοχό του, χαρακτηριστικό που επιτρέπει στους διοικητές του πλοίου να ανιχνεύσουν εχθρικά αντικείμενα και απειλές 2 φορές μικρότερου μεγέθους και σε διπλάσια απόσταση από τα προηγούμενα ραντάρ. Πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα, ειδικά εάν λάβουμε υπόψη πως τα βεληνική των εχθρικών όπλων και αισθητήρων έχουν αυξήσει σημαντικά την επικινδυνότητα των πλοίων επιφανείας του σήμερα. Αν και η ερώτηση είναι το Arleigh Burke Fly 3 το ισχυρότερο πολεμικό πλοίο του Αμερικανικού στόλου σήμερα, είναι δύσκολο να απαντηθεί με ακρίβεια, μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως τα αναβαθμισμένα αντιτορπιλικά διαθέτουν τα πιο προηγμένα ραντάρ ολόκληρου του στόλου επιφανείας των Αμερικανών. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.